η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και άγνωστοι πυροδοτούν εκρηκτικό μηχανισμό στόχοι με 24χρονο στη Λάρναγα που ήταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο. Αμέσως στο σημείο σπέβδουν μέλη αστυνομίας και από εξετάσεις διαπιστώνεται ότι το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό του μέρος, ενώ ελάφρες ζημιές υπέστησαν και άλλα 3 οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση. Έχει τοποθετεί εκρηκτικός μηχανισμός, όπου πυροδοτήθηκε με αποτελέσμα εκτεταμένες ζημιές στο συγκεκριμένο όχημα. Η σκηνή αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή από μέλη της αστυνομίας. Γίνονται αυτή τη στιγμή εξετάσεις. Έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύος και μέλη του Ταϊλάρναγας διερευνούν την υπόθεση. Την ίδια ώρα, 4 συν 2 οδηγήθηκαν στα κρατητήρια για τον άγριο φωνικό που διαπράχθηκε στις 21 Ιουνίου στο κέντρο της Λευκωσίας. Έχουν συλληφθεί μεγάλος αριθμός προσώπων. 2 από αυτούς τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί έχουν καταχωρηθεί υποθέσεις εναντίον τους ενώπιον κακουργοδικίου και αναμένεται η εκδίκασή τους, η οποία θα ξεκινήσει 15 Σεπτεμβρίου. Χθες, περίπολο της αστυνομίας στην επαρχία Λάρνακας είχαν εντοπίσει 4 άλλα πρόσωπα, τα οποία καταζητούν για το συγκεκριμένο αδίκημα. Οι 4 οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστήριου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα 8ήμερης κράτησης.
θέματα στο Συμβούλιο Αρχηγών. Όλα τα κόμματα εξέφραζαν ανησυχία για την διαμορφωθήσα κατάσταση, με το ΑΚΕΛ να υπογραμμίζει τον κίνδυνο στρατικοποίησης της κρίσης. Εμείς δεν επιθυμούμε στρατικοποίηση της Κύπρου. Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, την ώρα που η Τουρκία προχώρησε στην έκδοση νέας ναύτεξ για έρευνες του Μπαρμπαρός ανατολικά της αμοχώς του. Η κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας στην σκιά και του κινδύνου θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, οι επαφές που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με Ευρωπαίους ηγέτες στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελών, αλλά κυρίως τα όσα διαμήφθηκαν και συμφωνήθηκαν στο Παρίσι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Γαλλίας, ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Συμβουλίου Αρχηγών. Και έγινε μια συνολική αξιολόγηση της κατάστασης όπως αυτή εξελίσσεται σήμερα. Φυσικά, όπως πληροφορείται ο Αντένα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν άνοιξε όλα τα χαρτιά του στους πολιτικούς αρχηγούς αναφορικά με τα συμφωνηθέντα του Παρισιού. Ωστόσο, ανέλησε με τον Υπουργό Εξωτερικών σε γενικές γραμμές τις προοπτικές που διανοίγονται για την αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου της Κύπρου, όταν και εφόσον οι συμφωνίες πάρουν σάρκα και οστά. Επί τούτου, ανησυχία εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ για ενδεχόμενα λανθασμένα μηνύματα που μπορεί να στείλει η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός έθεσε πρώτον ευθυνών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς διαφωνούμε με τη στρατιωτικοποίηση του Κυπριακού. Θεωρούμε ότι ο τρόπος για λύση στο Κυπριακό δεν περνά μέσα από την κλιμάκωση της έντασης. Περνά μέσα από την αποκλιμάκωση της έντασης. Δεν επιθυμούμε με κανέναν τρόπο τη στρατικοποίηση της Κύπρου. Όπλα της Κύπρου είναι το διεθνές δίκαιο και θα πρέπει η χώρα μας να εξαντλήσει τα ερίσματα που διαθέτει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο. Η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο που της αρμόζει, ώστε οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Σύμπνοια στο εσωτερικό και πράσινο φως για σύσφιξη των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Γαλλία έδωσαν τα υπόλοιπα κόμματα που υπογράμμισαν την κρισιμότητα των καιρών και το καθοριστικό των όποιων αποφάσεων. Μια χώρα όπως τη Γαλλία, που θεωρεί ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια περιοχή με σημαντική γεωστρατηγική σημασία, είναι μια χώρα με την οποία φυσικά και πρέπει να επιδιώξουμε να έχουμε αυτή τη συνεργασία. Επιμέναμε και συνεχίζουμε να επιμένουμε στην αξιοποίηση άλλων χωρών, συμμαχικών χωρών, κυρίως της Γαλλίας, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και τώρα επιβεβαιώνεται, που τα συμφέροντα τους ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου. Επισημαίνουμε με ικανοποίηση και τη διαπίστωση από μέρους της κυβέρνησης της επιτακτικής ανάγκης για ταχεία ενίσχυση της εθνικής φρουράς, κοινή αμυντική πολιτική με την Ελλάδα, αλλά και σύναψη ουσιαστικών συμμαχιών με φίλες χώρες όπως η Γαλλία. Καλούμε τον πρόεδρο Αναστασιάδη να διασφαλίσει ότι η γερμανική πρωτοβουλία για τα ελληνοτουρκικά δεν θα περιλάβει το κυπριακό, αφού θα το